Διαδήλωση υπέρ του Σκοπιανού πρώην Πρωθυπουργού Νίκολα Γκουρεύσκη πραγματοποίησαν το βράδυ της Τετάρτης αρκετοί οπαδοί του, λίγες ώρες αφότου η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή αποφάσισε την άρση της ασυλίας του προκειμένου να εκτίσει ποινή φυλάκισης 2 ετών για υπόθεση διαφθοράς. Οι διαδηλωτές κινητοποιήθηκαν μέσω των social media. Όλη η Μακεδονία είναι μάρτυρας της αδικίας σε βάρος του Γκουρεύσκη. Όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, ο μόνος δρόμος είναι η αντίσταση, ανέφεραν στην σελίδα του στο Facebook, καλώντας το ανώτατο δικαστήριο να αναστείλει την ποινή στον πρώην Πρωθυπουργό. Αν συνεχίσουμε έτσι, δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε ως κράτος. Ξοδεύουν 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε κενά έργα και οδηγούν σε δίκη έναν άνθρωπο για μια Mercedes αξίας 600.000 ευρώ. Ο Γκουρεύσκη, που διατέλεσε πρωθυπουργός της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας από το 2006 ως το 2016, καταδικάστηκε για την υπόθεση αγοράς κατά την διάρκεια της θητείας του ενός πολυτελούς τεθωρακισμένου οχήματος που χρησιμοποιούσε για προσωπικούς σκοπούς. Το Δικαστικό Συμβούλιο αναμένεται να εξετάσει τις επόμενες ημέρες το αίτημά του για αναστολή εκτέλεσης της ποινής που του έχει επιβληθεί και έτσι δεν οφείλει να παρουσιαστεί εντός της ημέρας στις φυλακές των Σκοπίων, όπως αρχικά είχε αποφασιστεί.